Ο ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Βόλου συνεχίζει την εβδομάδα αυτή την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών. Σήμερα το πρωί και σε συνεργασία με το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας και το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Βόλου, τα στελέχη Συμβουλή του Ξενώνα και αστυνομικοί των ανωτέρων γραφείων ήταν στη διάθεση των πολιτών για πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία και τις παροχές των υπηρεσιών που συμμετέχουν στη δράση. Αποφασίσαμε να κάνουμε μια κοινή δράση, γιατί ούτως ή άλλως συνεργαζόμαστε σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, η αστυνομία πολλές φορές έχει να αντιμετωπίσει γυναίκες που είναι θύματα βίας, οπότε πολλές φορές γίνεται παραπομπή στον ξενών αυτών των γυναικών. Και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη δράση, έτσι ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος για το πώς μπορεί να πάρει την πληροφόρηση, πώς η γυναίκα μπορεί να φτάσει σε εμάς και να ζητήσει βοήθεια. Γενικότερα, πάντα ο αριθμός είναι κειμενόμενος, δηλαδή κάποιες φορές μπορεί να είναι γεμάτος ο ξενώνας, άλλες φορές μπορεί να είναι λιγότερος ο αριθμός, αλλά συνεχώς δηλαδή έρχονται καινούργια περιστατικά. Αυτή τη στιγμή πόσα άτομα φιλοξενείτε? Αυτή τη στιγμή είναι 11 άτομα που φιλοξενούνται, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, δηλαδή την άλλη εβδομάδα μπορεί να είναι λιγότερες ή περισσότερες. Η διαμονή των γυναικών είναι τρίμηνη στον ξενώνα μας. Από εκεί και έπειτα βέβαια υπάρχει δυνατότητα να πάρει παράταση στη διαμονή της αν δεν είναι έτοιμη να σταθεί στα πόδια της, και αυτό το αποφασίζουν οι σύμβουλοι για να δοθεί παράταση. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες σήμερα μπορούσαν να παραλάβουν ενημερωτικό υλικό και να συνομιλήσουν με τους συμβούλους του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Βόλου και με τους αστυνομικούς των συγκεκριμένων γραφείων, να εκφράσουν προβληματισμούς